Χιλιάδες τριαντάφυλλα προμηθεύτηκαν φέτος οι ανθοπόλες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αναμένουν κάθε χρόνο τον Άγιο Βαλεντίνο για να αυξήσουν λίγο τους τζίρους των καταστημάτων τους. Το κόκκινο έχει φυσικά την τιμητική του, ενώ οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι όλα τα λουλούδια είναι αγαπητά και αποτελούν ένα πολύ όμορφο δώρο διαχρονικά. Η γιορτή της αγάπης και του έρωτα. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Είναι η πρώτη γιορτή του χρόνου για τα ανθοπολία. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ημέρα. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε προετοιμαστεί με εισαγωγές αρκετών τριανταφύλων, θα έλεγα, από κομμένα λουλούδια. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε κάνει και beer, έχουμε κάνει και forever roses. Περιμένουμε το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την προσπάθειά μας, να τονώσει την οικονομία και να μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Παρ' όλα αυτά, να δώσει και ιδιαίτερα, χαρίζοντας λουλούδια στον κόσμο, συναισθήματα και αγάπη. Έχουν έρθει πάνω από 150.000, μπορούν να φτάσουν στις 200.000 περίπου για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε τώρα πανελλαδικά, θα είναι πολλά περισσότερα. Αλλά επειδή το κόκκινο τριαντάφυλλο είναι κυρίαρχο, είναι η μέρα της αγάπης και επειδή συμβολίζει σαν κόκκινο χρώμα, νομίζω είναι παραδοσιακά το λουλούδι που πραγματικά επιλέγουν οι καταναλωτές την ημέρα αυτή. Παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία και την περιορισμένη πλέον οικονομική δυνατότητα των καταναλωτών, δεν είναι λίγοι αυτοί που κάθε χρόνο δαπανούν έστω ένα μικρό ποσό για τους αγαπημένους τους. Ξεκινώντας ένα τριαντάφυλλο από 3 ευρώ και φτάνοντας μέχρι 5, θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα αμυδρό ποσό. Ό,τι και να πάρει άλλο συμβολικό και να θέλει να χαρίσει στο έτερο ίμιση, θεωρώ ότι με ένα λουλούδι συνδυαστικά ή με μία ανθοδέσμη μπορεί να το αξίζει. Είναι καλό όχι μόνο τα τριαντάφυλλα, αλλά γενικότερα πέρα από τα λουλούδια να εκφράζουμε τα συναισθήματα, γιατί το έχουμε ανάγκη πλέον και σαν άνθρωποι. Έχουμε περάσει την πανδημία 2 χρόνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας με ένα λουλούδι και με μία τρυφερή αγκαλιά στο σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας. Συγκινητική είναι η στάση που κρατούν και τα μικρά παιδιά και οι μαθητές απέναντι στους γονείς και τους φίλους τους. Με ένα όμορφο λουλούδι εκφράζουν την αγάπη τους και λένε χρόνια πολλά σε αγαπημένα πρόσωπα.